ΑΕΚΑΚΙ είμαστε. Οπότε μη σας πειράζει άμα τα λέω κι εγώ αυτά, ε. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Αφού τα πει ο δικός σας ο παίχτης, έτσι μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Ναι. Ναι. Γεια, Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Πιστόλη, είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, για πες. Άκου, έχω μια ερώτηση. Πες μου φέτος το... Τι να κάνουμε φέτος. Τι είπε. Τον πήρε γραμμή. Τελείωσε η κάρτα. Ρε φίλε, δεν γίνεται να πάρεις τηλέφωνο με ένα ευρώ μέσα η κάρτα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Γιώργος από την Κατακόκκινη Ελλάδα. Μάλιστα, γίγαντα. Είσαι καλά, Τάκη μου, πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Ολυμπιακός. Δεν σταματάμε ποτέ, Τάκη μου, δεν σταματάμε ποτέ. Έτσι πήρα να πω την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, ρε γίγαντα. Εντάξει, θέλω να πω συγχαρητήρια και στα παιδιά στο χάντμπολ μας για την προσπάθεια που κάνανε αγωνιστικά. Εντάξει, δεν είχαμε τις δυνάμεις να παλέψουμε μέχρι και με άλλους 10 παίκτες, διαιτητές, μια ομοσπονδία που είδαμε σήμερα η αποβολή ενός από τους καλύτερους μας παίκτες και 2 λεπτά. Αποβολές συνεχώς, εντάξει, και με πέναλτι. Τέλος πάντων που δίναν συνεχώς. Λοιπόν... Να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα τμήματα που έκλεισε η χρονιά σε όλο τον Ολυμπιακό, θέλω να πω, πάλι με τίτλους. Δηλαδή πάλι φέτος, αν τους μετρήσει κανείς, τα κάνει συνέχεια, Τάκη μου, για όλους μας. 12. Πάλι έχουμε περισσότερους σε όλα τα μαδικά αθλήματα αντρών. Εφέτος 12, εφέτος. Έτσι, είμαστε οι μόνοι που πήραμε και ευρωπαϊκό στο βόλεϊ, που το πανηγυρίσαμε δεόντως στο ΣΕΦ, πολύ ωραία γιορτή με 15.000 κόσμο. Οι άλλοι δεν τα έχουν αυτά. Ευρωπαϊκά δεν έχουν πάρει, καμία ομάδα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό. Όχι, ρε, τι ευρωπαϊκό. Εδώ τριγυρνάνε, όπως είπε, το πρωτάθλημα της Super League, λες και είναι το Champions League. Εντάξει, όταν το βλέπεις για 20 χρόνια, δεν θα το δεις. Είναι αληθινό. Πώς είναι αυτό από κοντά. Ρε φίλε, όταν ένας κερδίζει 10 χιλιάρικα από το στοίχημα, λέμε, από το προπό, από το λαχείο, θα πάει και από εδώ, θα πάει και από εκεί, κατάλαβες. Η ΑΕΚ τόσα χρόνια είχε να πάρει ντάμπ. Η ΑΕΚ είχε να πάρει ντάμπ από το 77. 47 χρόνια, πώς είναι, 77 επίσης. Ξέρω εγώ πόσα διάλογα είναι. Από το 77 μέχρι τώρα πόσα. 23-46 χρόνια. Να. 46 χρόνια τώρα. Μιλάμε λίγο ακόμα και θα φτάνουν τα 400 χρόνια της σκλαβιάς από τον Τούρκο, από τους Τούρκους. Ξέρει κανένας εδώ στην εκπομπή, παρακαλώ τους τηλεθεατές, όποιος βλέπει, να μας πει λίγο, ας πούμε, σε αυτό το μουσείο που χτίζει η ΑΕΚ, τι έχει μέσα, έχω απορία δηλαδή. Έχει κορδόνια παιχτών από τα παπούτσια. έχει δηλαδή, παιδιά... Τι είναι διάσταση τουαλέτα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή πώς χωράει κανένα, άκου να σου πω. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι έχει γύρω στις 60 κούμπες, 58 με 60 εκεί είναι περίπου. Βάζει. Χάλκινες, εκεί θα είναι του 1800 να πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι όλες οι ΣΑΕΚ ή οι μισές είναι σαν πέρα κλουμπ. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω. Μάλιστα, ρε Τάκη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, ενδιαφέρον σε όλα τα τμήματα. Εμπιστοσύνη πάντα στη διοίκησή μας και στον πρόεδρο. Σε όλους τους προέδρους. Ετοιμάζονται μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, να σε σύντομα. Ολυμπιακός, καλό βράδυ, Τάκη μου. Θρύλος είναι και Θεός. Γεια σου, Βίλε. Λοιπόν, βράδυ. Γεια. Έχει το Αγγελόπουλος και ο Μαρινάκης και ο Κουντούρης ξέρουν τι θα κάνουν πάλι του χρόνου. Είδατε, μετράω τόσες κούπες κάθε φορά εδώ. Βαριέμαι να... Καμιά φορά πιστέψουμε βαριέμα, τις λέω. Λοιπόν... Εμπρός. Σαράντα εφτά χρόνια, ναι ρε φίλε. Το 1000, όχι. Το 77, ναι.